σαν το χαρτί με σχίζουν. Είπα πριν ότι παρακολουθώντας τα κοινωνικά δίκτυα του σταμάτη του Γονίδη, αυτού του τεράστιου λαϊκού τραγουδιστή, αυτό που έχω καταλάβει, αυτό που έχω συμπεράνει είναι ότι τον ενοχλούν πάρα πολλά, διότι πάρα πολλά άσχημα πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην καθημερινότητα, όχι μόνο τη δική του, στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων, και με αφορμή τα πάρα πολλά που τον ενοχλούν, τον έχω στον αέρα του Τσίπας Radio. Σταμάτη, καλησπέρα. Γεια σου. Τι γίνεται? Καλά είσαι, μια χαρά. Εντάξει. Εσείς, Ηλία, πώς θα πάτε εκεί? Εμείς σταμάτη, σπίτι, καραντίνα, μέτρα, μέτρα, μέτρα. Στέλνουμε καλά μηνυματάκι ότι πάμε για τρέξιμο και πάλι σπίτι, σπίτι, σπίτι. Εμείς εδώ στην Αθήνα μας απαγορεύουν να πάμε να πούμε σπίτι. Μας λένε να βγούμε όλοι έξω. Ναι, προφανώς κάνεις χιούμορ, έτσι. Όπως σε έχουν... Το έχουν παρεξηγήσει λίγο το χιούμορ, έτσι, κάποιοι. Δεν πειράζει. Βλέπω. Άμα δεν έχεις χιούμορ με αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Πέσει σε κατάθλιψη, τρελαθείς. Σωστό. Έχεις σταμάτη τόσους μήνες που δεν... τα μπουζούκια είναι κλειστά, η νύχτα είναι κλειστή. Δεν τραγουδάς, διότι κάποιοι σου είπαν ότι δεν πρέπει, ότι υπάρχει έξω ένας ιός επικίνδυνος, κάτσε σπίτι. Έχουν λοιπόν υπάρξει στιγμές που λες, ρε παιδί μου, νιώθω και μια κατάληψη, νιώθω λίγο πεσμένος με όλα, το να κάθομαι σπίτι συνέχεια? Θα ξαναδείς, όταν βλέπεις ότι όλα γύρω σου είναι παράξενα και έχεις ερωτηματικά που δεν δικαιούσε και να πάρεις απάντηση και δεν μπορείς και να τα προβάλλεις. Ναι. Και έχουν χωρίσει τον κόσμο στα δύο. Έχουν χωρίσει τον κόσμο σε αυτούς που πιστά ακολουθούν χωρίς να το ψάχνουν αυτά που ορίζει το κράτος, και τους άλλους που έχουν αντιρρήσεις γιατί θέλουν κάποιες εξηγήσεις. Ναι. Λοιπόν, και έχουν διχάσει τον κόσμο. Μετά υπάρχει... Έχουν έναν τρόπο πολύ αυταρχικό, έναν τρόπο δικτατορικό, ας πούμε, να μιλάνε για τα μέτρα έτσι, σαν να σου λέει θα κάνεις αυτό που σου λέμε. Δεν υπάρχει ευγένεια δηλαδή. Ναι, δηλαδή με το χέρι και με τσαμπουκάρα, παιδί μου, ότι θα κάνεις αυτό και τέλος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κάτι άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, τέλος. Υπάρχει αυτός ο ιός. Το περίμενες στα μάτια ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει αυτή τη συμπεριφορά, δηλαδή αυτή την. Τόσο απολυταρχική, να το πω εγώ, την απόλυτη σε κάποια πράγματα, ότι αυτό και τέλος? Όταν βγήκε, περίμενες ότι θα έχει την εξέλιξη αυτή που έχει ως πρωθυπουργός, έτσι? Κανένας δεν περίμενε από έναν Έλληνα που τον ψήφισε ο κόσμος να του φέρεται έτσι στον κόσμο. Ναι. Κανένας δεν το περίμενε αυτό. Αλλά κοίταξε, δώσε εξουσία στον άλλο να δεις το χαρακτήρα του. Ναι. Τέλος πάντων, αυτοί που κυβερνάνε συνήθως είναι άνθρωποι που οικονομικά το πρόβλημα το έχουν λύσει, ο λαός έχει προβλήματα και δεν είναι κοντά στο λαό να αναφουγκραστούν, να δουν ότι έχουν αρχίσει και τελειώνουν τα μετρητά και δεν έχουν χρήματα. Όταν ένα άνθρωπο, για να του μιλάς έτσι αυταρχικά, πρέπει να του δίνεις και χαρτζηλίκη να τη βγάζει, να πούμε. Σωστός. Και να του λες ότι να σου δίνω. Συμφωνώ. Κάτσε μου. Συμφωνώ. Όταν δεν του δίνεις τίποτα και του επιβάλλεις και πράγματα, αυτό κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν μπορεί να, δεν τραβάει, δεν πάει. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι σε χειρότερη μοίρα. Ναι. Αλλά εμείς είμαστε, οι Έλληνες, είμαστε άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό. Γι' αυτό και περνάμε αυτή τη δοκιμασία. Δεν θέλουμε την Ελλάδα να είναι ελεύθερη, να έχει ελεύθερη σκέψη. Θέλουν από ανθρώπους δημιουργικούς να μας κάνουν παραγωγικούς, ας πούμε. Θωρείς, στα μάτια αυτό με τον κοροναϊό, αυτό με τον ιό, αυτό το COVID, όπως τουλάχιστον το λέει ο καθένας, είναι ένα παιχνίδι παγκόσμιο, είναι πάνω από τις δυνάμεις του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, πάνω από τις δικές μας δυνάμεις? Εμένα μου πάει σε υποψίες το εξής. Οι δημοσιογράφοι, ναι, και είναι το λειτουργήμά τους. Να βάλουν την αλήθεια. Να κάνουν μια έρευνα. Ναι. Δηλαδή να τους δουν να πούνε, κάναν μια έρευνα από τη ρίζα του κακού. Ποιος το κατασκεύασε και γιατί. Ναι. Αυτή την έρευνα δεν την έχει κάνει κανένας. Δεν ακούγεται η άλλη φωνή, η άλλη άποψη. Ποιος είναι ο λόγος που κατασκευάσαν τον ιό? Δεν ακούγεται η άλλη άποψη, το έχουμε καταλάβει αυτό και το βλέπουμε και πολλές φορές. Όταν ακούγεται η άλλη άποψη, βλέπουμε ότι στοχοποιείται, έτσι. Και πέφτουν και τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στο YouTube. Αυτό δεν σε βάζει σε υποψίες ότι... Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό στην πολιτεία, ναι, και αυτό το λένε πανδημία, η διαφήμιση
μείνε σπίτι σου, είναι δωρεάν. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, όταν λες, όταν ακούω ότι πληρώνουν τόσα λεφτά στα κανάλια, στα χρήματα στα κανάλια, ναι, εφόσον διαφήμιση είναι δωρεάν, γιατί πληρώνονται αυτά τα χρήματα, για ποιο λόγο? Ναι. Πάει και το με βάζει σε υποψίες. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να τα δώσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, εκεί που λένε ότι έχουν ανάγκη από κλίνες, από... Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να πετάς χρήματα εδώ και εκεί και να μην έχεις το κράτος προετοιμασμένο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια μάστιγα που λένε ότι είναι, που για μένα είναι επιδημία, γιατί η πανδημία είναι κάτι που, δηλαδή όταν ήταν η γρήπη των Τινών, δεν θυμάμαι ήταν αυτή η ισπανική γρήπη, είχαν πεθάνει 50 εκατομμύρια. Ναι. Άρα λες ότι... Τα 50 εκατομμύρια ήταν πλάς από αυτά που κάθε κράτος θανάτους έχει. Δηλαδή αν κοιτάξεις τους θανάτους περσινούς με τους φετινούς είναι λιγότεροι. Ναι. Παντού σε κάθε χώρα εμείς, ας πούμε, από ατυχήματα έχουμε μία κομμόπολη το χρόνο νεκρούς. Ναι. Παντού υπάρχουν από ασθένειες θανάτη. Ναι. Όταν λοιπόν ακούω που λένε ότι, και ακούω από ανθρώπους έξω, δεν ακούω από τηλεόραση και τέτοια, ναι, ότι πέθανε ο δικός μου άνθρωπος και μου είπαν να τον βάλουμε κορονοϊό, ας πούμε. Γιατί ρε μακά? Ναι. Γιατί να τον βάλεις κορονοϊό? Και μετά δεν αφήνεις τον δικαστή, βάσει του νόμου που έχεις ψηφίσει, να κάνει νεκροψία, να δούμε αυτός ο άνθρωπος πέθανε από αυτό. Αλλά λες αμόντι ότι υπάρχουν και δικές σου περιπτώσεις, περιστάσεις που έχεις ακούσει για άτομα που δεν είναι σίγουρο ότι έχουν πεθάνει από κορονοϊό, έτσι. Μπορεί να έχουν πεθάνει και από άλλα συμπτώματα. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο στη δουλειά μου το πρόβλημα που έχει μείνει πολλοί κόσμος, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εκεί είναι τι... ναι, σε όλο τον κόσμο και όσο πάει και επιδεινώνεται αυτό. Είναι άσχημα αυτά όλα που συμβαίνουν και αν μου λέγανε εμένα, παρόλο που έχω γράψει το τραγούδι το «Κάτι μας κρύβουν» πριν 3 χρόνια, ήταν προφητικό. Δεν ξέρω πώς το έγραψα. Αν μου λέγανε εμένα ότι, εντάξει, ότι κάτι μας κρύβουν, το ξέρα. Ναι. Αλλά αν μου λέγανε εμένα ότι θα μου λένε πάνω από 4 άτομα απαγορεύεται έξω και ότι θα είσαι σπίτι σου και αυτό επιβάλλεται και δεν μπορεί να βγεις και πρέπει να έχεις χαρτί και αυτά, θα έλεγα τι μαλακίες λέτε, αυτά δεν γίνονται. Ναι, και όμως, ναι, ναι. Δούμε τώρα, τα ζούμε. Σταμάτη, θεωρείς ότι ο κόσμος θα αντέξει για πολύ με αυτό το στυλ, μέσα, 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 αλλά μέσα χωρίς ευρώ στην τσέπη? Κοίταξε, μόλις αδειάσει κατσαρόλα, ναι, Δεν θα τραβήξει αυτό, γιατί ο κόσμος μετά θα βγει στους δρόμους. Σου λέει τι γίνεται τώρα, δεν έχουμε να τη βγάλουμε. Θα βγούμε στα μάτια, γιατί καλοί είμαστε από το Facebook, δηλαδή να τα λέμε, να τα γράφουμε, αλλά... Ναι, εγώ, κοίταξε, καλοί είμαστε στο Facebook. Όταν ο Έλληνας πεινάσει το παιδί του, εκεί αρχίζει και αντιδρά. Ναι. Όταν πεινάσει ο ίδιος, τη βγάζει, κάτι θα κάνει. Σωστό. Αλλά όταν πεινάσει το παιδί του... Σωστό, σωστό. Αλλά υπάρχουν και χώρες που μοιράζουν συσίτια. Υπάρχουν... Αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο εδώ. Ναι, άρα λες ότι είναι μεγάλο το όλο θέμα. Θα ήθελα μια καλύτερη συμπεριφορά από τους έχοντας και κατέχοντας που έχουν και την εξουσία, μια πιο ευγενική συμπεριφορά και όχι αυταρχική να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτό είναι σαν να σου λέει θα κάτσεις μέσα τιμωρία, ρε, γιατί έτσι γουστάρω. Ναι. Είναι νόμος, τέλος, τελείωσε. Άρα σταμάτη, λες ότι σε ενοχλεί και ο τρόπος που το λένε αυτό που σου λένε. Δεν μ' αρέσει ρε μαγκά να μου μιλάνε έτσι. Ναι. Γιατί εφόσον εγώ τόσα χρόνια είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και πληρώνω τους φόρους και πληρώνω όλα αυτά και έργα δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και παιδεία, πρόνοια, υγεία δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί βρεθήκαμε τώρα σε αυτή την κατάσταση και δεν